κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι Τριφυλίας και Καλαμάτας, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι Δήμαρχοι Κυπαρισίας, κύριοι Πρόεδροι Συλλόγων, αγαπητοί ομιλητές. Είναι γνωστοί οι δεσμοί που συνδέουν το Σύλλογο Φιλοπρόοδων με το λογοτέχνη Κώστα Ερανιώτη. Δεν είναι δεσμοί ενός απλού μέλους που είναι παρόν στις δραστηριότητες του συλλόγου που ανήκει. Είναι αυτός που με την πένα του αποτύπωσε το όραμα της ίδρυσης του Συλλόγου Φιλοπρόοδων, τα πρώτα συγκριτήματά του και τις δραστηριότητες των πρώτων 50 χρόνων της πολιτιστικής του διαδρομής. Τις αποτύπωσε μέσα στο χρονικό μια όαση στην έρημο της επαρχίας. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τον Κώστα το 1977 και ήταν το δεύτερο βιβλίο που εκδόθηκε μετά την πρώτη του ποιητική συλλογή το 1975. Ανταποδίδοντας την τιμή, φέτος, 40 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής, οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για να τιμήσουμε τα 40 χρόνια της δικής του λογοτεχνικής διαδρομής. Είναι αλήθεια ότι μαζί είχαμε συζητήσει να γίνει αυτή η εκδήλωση κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής του θητείας. Όμως οι υποχρεώσεις του στο Δήμο δεν μας το επέτρεψαν. Αναφερόμενοι στη θητεία του, θέλω να επισημάνω ότι την ευαισθησία του και την αγάπη του για τη λογοτεχνία προσπάθησε να τη μεταδώσει και στους πολίτες. Με την ιδιότητα του Δημάρχου, μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης, στην οποία και εγώ ήμουν τότε πρόεδρος, είχαμε προσπαθήσει να προβάλλουμε την πνευματική κληρονομιά της Τριφυλίας μέσα από εκδηλώσεις αφιερωμένες στους τριφυλίους λογοτέχνες. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα, δεν θέλω να σας κουράσω. Στον ποιητή, πεζογράφο, δοκιμιογράφο Κώστα Ερανιώτη, στο έργο του που φανερώνει καθαρό στοχασμό, υψηλή φαντασία και διαρκή αναστροφή με την πνευματική και ιστορική παράδοση του λαού μας, θα αναφερθούν οι εκλεκτοί ομιλητές μας. Εγώ θα περιοριστώ να καλωσορίσω στα φιλαθρά και στο Σύλλογο Φιλοπρόοδων τον καθηγητή της Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αντώνη Μακρυδημήτρη. Τον κύριο Κώστα Ζωτόπουλο, λογοτέχνη, εκπαιδευτικό, διευθυντή του Λυκείου Μελιγκαλά και αντιπρόεδρο της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, τον συμπατριώτη μας, εκπαιδευτικό και λογοτέχνη, κύριο Χρήστο Πλακονούρη, καθώς και το δημοσιογράφο στο μεσσηνιακό τοπικό τύπο, στην εφημερίδα Φωνή και στο περιοδικό Φλας, κύριο Αθανάσιο Παντέ, ο οποίος αναλάβει και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο τον Παπαδήμο, καθηγητή μουσικής, καθηγητή πιάνο, θα ευχηθώ στον αγαπημένο μας Κώστα τα επόμενα χρόνια να είναι δημιουργικά, γεμάτα έμπνευση και στοχασμό και ό,τι καλύτερο, τώρα πια που φαντάζομαι έχει τελειώσει την πολιτική του διαδρομή, ας τον χαρεί η λογοτεχνία και η ποιήση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που απόψε μας δίνετε μεγάλη χαρά με την παρουσία σας, μας δίνετε μεγάλη χαρά που τιμάτε την εκδήλωσή μας, την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη σε έναν αγαπημένο συμπολίτη μας, σε έναν σημαντικό λογοτέχνη. Πριν ευχηθώ καλή ακρόαση σε όλους σας, θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους που θα μεταδώσουν αυτή την εκδήλωση και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Κομπανάκι News για τον Δημήτρη τον Γιαννόπουλο, γιατί και τα προηγούμενα 4 χρόνια τα λογοτεχνικά αφιερώματα τα έγραφε και υπάρχουν στο αρχείο του blog του, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει όποιος επιθυμεί να δει για τους τριφυλίους λογοτέχνες. Ευχαριστώ πολύ όλους που είστε απόψε εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Βανελάκη για το θερμό χειροκρότημα. Και πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση και λόγω πολλών φίλων του Κώστα που την κάνει να έχουν και είχαν και κατά το παρελθόν αρμοδιότητα σε κάποιο τομέα, αυτοδιοίκηση είτε κεντρική πολιτική σκηνή, θα μας κάνουν μικρούς σύντομους χαιρετισμούς και το εννοώ όταν λέω σύντομους χαιρετισμούς. Και ξεκινάμε με τον οικοδεσπότη του Δήμου, του Δήμου Τριφυλίας, τον κύριο Παναγιώτη Κατζηβλά. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα,
Κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί έχουμε να τιμήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Ένα σημαντικό άνθρωπο που είναι και στη διάσταση της πολιτικής και στη διάσταση της λογοτεχνίας. Εμένα επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά είναι συμφυή, δεν χωρίζονται. Το ένα επηρεάζει το άλλο και σίγουρα κατά την πολιτική διαδρομή του φίλου του Κώστα του Πόλια είχε πολύ έντονα χαραγμένα τα λογοτεχνικά του στοιχεία και όλο αυτό το πολιτισμό που ο ίδιος καλλιέργησε μέσα στον εαυτό του. Βεβαίως αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Φιλοπρόοδων Φιλανδρών. Ο Δήμος Τριφυλίας οφείλει μια άλλη εκδήλωση για να θυμίσει τον πρώτο Δήμαρχο της Τριφυλίας. Σε καθορισμένο χρόνο θα γίνει και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι τιμούμε ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Το μόνο που έχω να καταθέσω και ίσως να μην λεχτεί γιατί είναι μια προσωπική μαρτυρία είναι ότι τις τελευταίες ημέρες στο Δημαρχείο, όταν αρχίσαμε να μιλάμε και λίγο ανθρώπινα πέρα από την πολιτική, ένιωσα τη λαχτάρα του ανθρώπου να γυρίσει στη βιβλιοθήκη του, να την τακτοποιήσει, να ξαναπάει στις μνήμες του, να ξαναπάει στα χαρτιά του, στις σημειώσεις του και νομίζω ότι σήμερα τιμάται αυτό το συνέστημα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα στο βήμα ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Παναγιώτης Νίκας, που ομολογουμένως για μένα προσωπικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη που διένυσε αυτή την απόσταση των 85 περίπου χιλιόμετρων που κάναμε όλοι εμείς που ήρθαμε σήμερα από την Καλαμάτα για να βρεθεί εδώ και να τιμήσει τον φίλο του. Αγαπητοί κύριοι στο πάνελ, κύριε Ερεσιμολογιώτατε, αγαπητοί κύριοι στο πάνελ, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, συγγνώμη για τη σειρά, αγαπητέ Θανάση Πετράκο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Μεσσηνίας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φιλιατρινοί, υπάρχει ελπίδα. Το ότι συγκεντρωθήκαμε τόσο πολύ απόψε εδώ, σε μια εκδήλωση πνευματική κυρίως, δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα στο τόπο μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση είναι πρώτα απ' όλα πνευματική και ακολούθως είναι κρίση οικονομική. Το γεγονός λοιπόν ότι ήρθαμε να συγχαρούμε, να προβληματιστούμε, να σκεφτούμε πάνω σε ζητήματα που έχει θίξει ένας έξοχος πνευματικός άνθρωπος και φίλος σας και φίλος μας, ο αγαπητός Κώστας, είναι εξόχως σημαντικό και εξόχως ελπιδοφόρο για την κοινωνία μας και για την πορεία της. Έχω την τιμή να είμαι φίλος με τον Κώστα πάνω από 30 χρόνια και σας βεβαιώνω ότι πάντα τον θεωρούσα ως τον καλύτερό μας. Ήταν ευθύς, λιτός, χωρίς ιδιοτέλεια, μακριά από ίντρικες, ποτέ δεν επιδίωξε με οποιοδήποτε τρόπο το οποιοδήποτε αξίωμα. Πάντοτε είχε αρχές και αξίες και τις υπηρετούσε. Και στην πολιτική, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχουμε ηγέτες που δεν είναι στοιχειοδός και πνευματικοί άνθρωποι, τότε το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και είχε εντοπιστεί από την αρχαία Ελλάδα. Οι πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι κυριαρχούνται από αρχές και αξίες, αυτοί μπορούν να οδηγήσουν τον λαό στο σωστό τον δρόμο. Αυτά τα χαρακτηριστικά του, την ευγένεια του χαρακτήρα του, την πέρασε φυσικά και στο δοκίμιο και στην ποίησή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά με πάθος την Τριφυλία και τα Φιλιατρά. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος, λιτός, εγκρατής, περασμένα όλα αυτά μέσα στην ποίησή του. Είναι ένας πολύτιμος άνθρωπος για τα Φιλιατρά, για την Τριφυλία, για όλη τη Μεσσηνία. Τον αγαπώ ιδιαιτέρως και του το λέγω και δημόσια του Κώστα, γιατί ήταν ο καλύτερος και είναι ο καλύτερος στον χώρο της πολιτικής
και της αυτοδιοίκησης από όλους μας. Για αυτά τα διαμάντια του χαρακτήρα του. Δεν είναι μνημόσυνο σήμερα. Σήμερα του δίνουμε τη δύναμη στα 40 χρόνια που γιορτάζουμε να συνεχίσει και να γίνουν πολλές εκδηλώσεις με κέντρο τον ίδιο, γιατί τον αξίζει. Το αξίζει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έχει προσφέρει και για όσα πρόκειται να προσφέρει. Να είσαι καλά, Κώστα μας. Εγώ δεν θα θυμηθώ τον Καλάθι που πάει στην προηγουμένη περίπτωση, θα το προσπεράσω και θα δώσω τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Περικλή Μαντά, υποθέτω και ως εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη του κύριου Πέτρου Δαντούλη. Εσημόδατε κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχη, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, προφανώς και μεταφέρω τις ευχές και τα συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη του Πέτρου Δαντούλη. Εκτός από αυτό όμως, ως Περικλής Μαντάς δεν θα μπορούσα να λείπω και ως φυσικό πρόσωπο από αυτή τη σημερινή βραδιά. Και το λέω αυτό γιατί, αν και γνωρίζω λίγα χρόνια σε προσωπικό επίπεδο τον Κώστα τον Κόλλια, έχω την τιμή να λέω ότι είναι ένας πολύτιμος φίλος. Έχουμε συνεργαστεί μαζί κατά τη διάρκεια της δημαρχοντίας του και οφείλω να πω ότι επαναγνωρίζω στο πρόσωπό του πάντα έναν άνθρωπο ειλικρινή, χωρίς ιδιοτέλεια, έναν άνθρωπο έντιμο και έναν άνθρωπο που από την πρώτη στιγμή μέχρι και τελευταία που άφησε το Δημαρχείο είχε μια αστήρευτη αγάπη για τον τόπο αλλά και μια ταλάντευτη θέση και στάση σε πολιτικό επίπεδο που σπανίζει στις μέρες μας. Ξέρετε, επειδή μεγάλη του πορεία ήταν συνδικαλιστής, όταν ακούει κάποιος σήμερα τη λέξη συνδικαλιστής, του φέρνει μόνο αρνητικά στο μυαλό. Το ότι ο Κώστας ο Κόλλιας πέρασε τόσα χρόνια συνδικαλιστής σε υψηλό επίπεδο και έχει καταφέρει να τον τιμούν όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας και με το παράδειγμα της ζωής του όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε και αυτή τη θέση όπως τίμησε και όλες τις θέσεις που του έδωσε είτε οι συνάδελφοι του δώσαν είτε οι συνάδελφοί του είτε οι συνδημότες του. Για το καλλιτεχνικό του έργο και το συγγραφικό δεν είμαι ειδικός να μιλήσω. Το μόνο που θα πω είναι ότι αγαπητέ φίλε έχεις γράψει σε ένα ποίημα των νικητές και νικημένοι βλέπω από τα συγχαρητήρια για την νίκη ως τα μπράβο για τον αγώνα η απόσταση είναι μια άβυσσο ως γράφεις. Εσύ λοιπόν αυτόν τον αγώνα ως νικητής τον έχεις κάνει πολύ κοντινό και η απόσταση αυτή είναι πραγματικά μια απόσταση που έχει να κάνει με όλη τη ζωή. Εύχομαι καλή δύναμη. Και θα κλείσουμε τους χαιρετισμούς με τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Θανάση Πετράκο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα φίλε Κώστα. Ένιωσα υποχρέωσή μου να είμαι σήμερα παρόν εδώ γιατί σε όλη σου τη διαδρομή, την κοινωνική, τη συνδικαλιστική, την πολιτική, από όπου πέρασες, είχες μόνο φίλους. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους εμάς που ασχολιόμαστε με τα κοινά να έχουμε φίλους από διαφορετικούς χώρους. Όμως, για να έχει κάποιος φίλους πρέπει να έχει πάνω απ' όλα ευαισθησίες. Να είναι πνευματικός άνθρωπος, να είναι αυθεντικός πάνω απ' όλα, να είναι ειλικρινής και καθαρός. Και ο Κώστας ο Κόλλιας έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνουν ξεχωριστό και άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχει μόνο φίλους ανεξάρτητα από οποιασδήποτε απόψεις. Ανοίγοντας το βιβλίο σου τώρα, πρόκαμα. Έτσι. Και πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση βλέποντας και διαβάζοντας ότι ένα από τα πρώτα σου ποίηματα αναφέρεται, λέει, μάθαμε να βλέπουμε τον κόσμο με φακούς παρεστησιογόνους που μεταλλάσσουν την πραγματικότητα. Σε μια παράσταση εικονική, το κοίταγμα διαγυμνού φθαλμού μας είναι ανυπόφορο και γίναμε
όλοι θελημένα μειωτικοί. Και να τα λέει όλα, όπως και το τι πιστεύεις, πιστεύω, το αποδεικνύεις με τα παιδιά των αιώνων. Δεν το διαβάσω όλο, τα παιδιά της Χειροσύμα, αλλά μόνο τους τίτλους, τα παιδιά του Auschwitz, τα παιδιά της Μπιάφρα, τα παιδιά της Αφρικής και της Ασίας, τα παιδιά της Κύπρου και του Βιετνάμ, τα παιδιά της Παλαιστίνης, της Βιθλεέμ, της Σπάρτης, των ορφανοτροφείων, το παιδί της γης, παιδιά των αιώνων παιδιά μου, και το δικό σας δάκρυ του πόνου και το δικό μου δάκρυ της συγγνώμης δεν φτάνουν να ξεκλίνουν τις ντροπές της ιστορίας. Αυτό πιστεύω δείχνει ποιες είναι οι ευαισθησίες και οι άποψεις του Κώστα για την κοινωνία και γι' αυτό με πάθος υπηρετούσε ό,τι υπηρέτησε και με αυθεντικότητα και ειλικρίνεια. Γι' αυτό τον αγαπάμε και είμαστε εδώ για να τον τιμήσουμε. Να σε καλά.